ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά τεστ κορονοϊού στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, μετά και την προμήθεια των απαραίτητων μηχανημάτων. Όπως τόνισε στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκπομπής Ολόν Κάμερα, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κωνσταντίνος Κλητσιώτης, συγκρίνονται τα αποτελέσματα με αντίστοιχα αποτελέσματα του ΑΧΕΠΑ και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να βγάζουμε τα δικά μας αποτελέσματα, είπε ο διοικητής. Κάνουμε δοκιμαστικά, θα στείλουμε στο ΑΧΕΠΑ να κάνουμε τη σύγκριση αν είμαστε σωστοί ή όχι και είμαστε σε καλό επίπεδο. Πιστεύω ότι από την Τετάρτη-Πέμπτη θα είναι πλέον εδώ τα δείγματα, δεν θα χρειαζόμαστε τη βοήθεια του ΑΧΕΠΑ. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω να δώσω στους συμπολίτες μας. Είναι θετικό το ότι θα βγάζουμε σε 4-5 ώρες το αποτέλεσμα στο νοσοκομείο μας. Από εκεί και πέρα έχω να πω ότι το τριήμερο που μας πέρασε, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα δείγματα που πήραμε ήταν λίγα σε ποσότητα. Την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή σύνολο πήραμε 12-13 δείγματα. Μας ο αριθμός δείχνει ότι δεν είναι επιθετικά, όπως και σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι μας παρουσίασε ο κύριος Τσιόδρας, κάπως έτσι κινούμαστε και εδώ στο νομό μας. Είναι θετικά όλα αυτά που σας λέω. Επαναλαμβάνω, ο ΕΟΔΗ, όλα τα περιστατικά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο και τα δεχόμαστε, ήταν συγκεκριμένα το τριήμερο 10-12. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό θέλω να μεταφέρω στους συμπολίτες. Εκ των οποίων τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά? Αποτελέσματα όχι. Αυτά τα έχουμε στείλει στο ΑΧΕΠΑ. Τα στείλαμε όλα σήμερα το πρωί, όλα στο ΑΧΕΠΑ, και τα αποτελέσματα θα τα έχουμε μετά από 3 μέρες τουλάχιστον. Στην κλινική, στην κορονοκλινική όπως την έχουμε ονομάσει, αυτή τη στιγμή παραμένουν οι 5 από όλα αυτά τα δείγματα που έχουμε πάρει και τα άλλα ήταν ήπια και πήραν τις οδηγίες από τους γιατρούς μας και πήγανε σε καραντίνα στο σπίτι τους. Τα 5 όμως τα έχουμε στην κλινική μας και θα περιμένουμε το αποτέλεσμα από το ΑΧΕΠΑ, γιατί έχουν λίγο υψηλότερο πυρετό και θεωρήσαν οι γιατροί μας ότι πρέπει να νοσηλευτούν στο θάλαμο, στην ειδική κλινική που έχουμε κάνει. Και τους επισκέπτονται οι γιατροί μας φορώντας φυσικά τις απαραίτητες φόρμες, την απαραίτητη μάσκα, τα γυαλιά, όλα αυτά.